Ωραία, τρίπλα δεν του βγήκε ακριβώς. Ξανά όμως ο Αλή πιέζει, δεν αφήνει τον Μπάγκερ καθόλου να βγει από την δικιά του μεριά. Ξέρει πώς παίζει ο ένας με τον άλλον στην ομάδα. Είναι. Έχουν παίξει άπειρες φορές μεταξύ. Θεωρώ και τους δύο τους καλύτερους από την ομάδα τους. Για μένα. Ναι. Χωρίς αμφισβήτηση αυτό. Το έχουν απέδειξει φέτος πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές ισχύει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα. Λοιπόν, εδώ ο Αλιμενίδη έχει βγάλει το Βίγια. Ξεφεύγει από τον πρώτο. Και... Σκάρι, όχι, ήταν το αριστερό, δεν περίμενα να πάει τόσο καλά. Δεν μπήκε όμως. Παρά λίγο εδώ το 1-0 corner. Για τον Αλιμενίδη στο 7. Κόρνερ όμως. Ο Αλί φέρνει μπροστά με τον Κέιτα. Και κοιμήθηκε εδώ ο Μπάιερν. Ναι, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί δεν βγάζει. Δεν το έχει με την άμυνα καθόλου, δεν το έχει ψάξει ποτέ. Ναι. Αυτό φαίνεται. Το καταλάβω. Απλά το παραμέλησε. Εντάξει, okay. Δηλαδή όταν ήταν το βιβλίο για άμυνα αυτό. Ναι, στο manual, ναι, είχε ναι, πήγε ναι, στο άλλο chapter. Και για να δούμε όμως λίγο πόσο καλές είναι οι δικές σου αρετές. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο ισχύει η επίθεση παίρνει τα μάτσα, αλλά η άμυνα κερδίζει τίτλους. Έτσι. Ισχύει. Το είδαμε και πριν ο οικονόμος. Ακριβώς. Ακριβώς. Χρειάζεται και να κάνει και πολλά. Ακριβώς. Για να δούμε εδώ πέρα, έχει πει, πιστεύω έχει πει πιο δυνατά ο Αλή. Έχει πει πολύ πιο δυνατά ο Αλή. Βέβαια εδώ ο Μπάιερ με τη σέντρα. Όχι, δεν το βγαίνει. Ου, τελευταία στιγμή, λάθος. Λάθος πάσα, εντάξει. Ναι. Τραγικό λάθος εδώ από τον Αλιμενίδη. Δωράκι. Το 1-0. Ναι, ήταν δωράκι. Το 1-0 το για το Μπάιερ εδώ με τον Ινιέστα. Βέβαια και ο Αλή ήταν και με τον Αλεξ Μάρπης, ούτε μου λέει κάτι. Καλά, ναι. Οπότε θα το κυνηγήσει, είμαι βέβαιος. Είναι βέβαια ακόμα και πολύ νωρίς, το 16. Δεν ξέρω την προϊστορία που έχουν μεταξύ τους. Πάντως κοντράρονται, από ό,τι έχω δει, τα πιο πολλά μάτς είναι ματσάρες. Κοντράρονται στα ίσια. Ναι, ακριβώς. Σήμερα είδα πολλούς παίκτες πάντως να χρησιμοποιούν Αντριάνο, μάλλον θέλουν πιο επιθετικά. Εδώ με το Μέση, περνάει τον πρώτο, όμορφο Αλή και... Τελευταία στιγμή εκεί που νομίζεις ότι είναι έτοιμο. Ναι, ήταν έτοιμο ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή φύσα το απλά και θα μπει. Δεν υπάρχει θέμα. Να κάνει ένα σέντρα εδώ. Όχι. Να κάνει το κόλπο με τον Κιητά. Και χώρος τώρα εδώ, αλλά είναι μόνος ο Σάντσες εναντίον τρεις. Το ξάπλωσε κάτω, ναι. Ένα δούμε λοιπόν. Εδώ με το Μέση θα ψάξει ο Αλή το σούτ. Ναι, το ψάχνει. Όχι, αδύναμο. Δεν το βγήκε καθόλου. Ήταν και διαγώνια. Σωστά. Δεν έχω δει τον Αλή και στα προηγούμενα μάτια να δοκιμάζει με το Πικέ που είναι πιο ψηλό. Κάποιοι παίχτες έχουν αιμονή ή με την Μπάσα ή με τον Σεϊντού. Ακριβώς. Για να δούμε λίγο ξανά. Ο Αλή περνάει εδώ με τον Ινιέστα, έχει χώρο και ψάχνει το Μέση. Πολύ ωραία. Μπορούσε απλά να μπουκάρει μέσα, δηλαδή είχε χώρο ξαφνικά. Όμως με το Μέση. Όχι. Φοβερή ευκαιρία. Πάλι δεν του βγαίνει καθόλου η φάση. Πολύ έξυπνα. Δεν έβγαλε το παίχτη που ήταν offside και έδωσε πάνω. Έκοψε πάνω στον Ινιέστα. Σωστά. Είδαμε εδώ ότι και ο Μπάγκερ έχει κάνει ένα σουτ. Και το έχει βγει κόλλο ενώ άλλοι προσπαθεί, πιέζει. Δεν το έχουν βγει φάσεις. Για να δούμε εδώ. Ο φαούλ εδώ έχει τώρα άλλη χώρο στο Μέση έξυπνα και... Όχι, τι άμα τη χάνει. Εντάξει, αυτά τα κάνει μόνο στην Πάτρα. Έτσι, ναι. Ναι, αυτά τα κάνει μόνο στην Πάτρα με το KFO. Κακός Ιωνός εδώ πέρα για το... Ναι, δηλαδή ξανά θα τα κάνει. Χάνει απίστευτες ευκαιρίες ο Αλή. Θα το πληρώσει αυτό, πάντα είναι ένα μαθητή. Ναι, εδώ γιατί. Για να δούμε όμως ξανά με τον Αντριάνο. Σκάει ήδη το έχει πληρώσει με ένα γκολ. Πολύ ωραίο το 1-2. Σταματάει όμορφα. Ξανά όμως εδώ ο Αλή. Κρατάει μπαλά τελικά όχι. Κόβει από το πικέ και τώρα έχει χώρο. Όχι. Πάλι βιαστική πάσα εδώ του Μπάιερν. Δεν του βγαίνει καθόλου. Για να δούμε εδώ όμως τώρα με το Μέση. Όχι. Άκυρο. Άκυρο εντελώς. Λοιπόν, στο 33 ο Αλή Μενίδη είναι με 1-0 πίσω σκορ, ο Μπαϊρνικάε. Έτσι, το θέμα είναι να μην ξενερώνει, ξέρει αυτός. Ναι, Αλή μην ξενερώνει ακριβώς. Εδώ τώρα με το Σάντζ μπαίνει όμορφα μέσα με το Βιλιά. Όχι. Μπαίνει. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, όσο χάνεις ευκαιρίες... Ποιος χάνεις ευκαιρίες, ρε παιδί μου. Αυτός πετάει, δεν τις χάνει, όπως το λένε. Δηλαδή. Πετάει από τον παράθυρο, εντάξει. Okay. Κάνει ευκαιρίες, ναι. Αλλά πέφτει και ψυχολογικά. Έχει κάνει περισσότερες ευκαιρίες από όλο, σε όλο το τουρνάο όλοι παίχτες μαζί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που χάνει τώρα ο άνθρωπος μας εδώ. Όντως είμαστε στο 36 και έχει βγάλει πάρα πολλές φάσεις. Δηλαδή, εντάξει. Κανονικά θα πρέπει να νικάει και με 5-1.
για να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. That's football όμως. Ναι, αλλά το έχει πληρώσει αυτό στην Πάτρα. Και ετοιμάζεται να το πληρώσει και τώρα. Και ετοιμάζεται και στους τελικούς για να δούμε. Ξανά με το Μέση, θα βγει λογικά τέτα τέτ. Ναι, και θα δούμε. Ναι. True story. Το χάσα. Εντάξει. Τι έκπληξη. Τι έκπληξη ήταν αυτή, το χάσα απλά. Εντάξει, δηλαδή ξανά η σέντρα, σέντρα, ναι. Απίστευτο. Δε. Εγώ περίμενα ότι θα το τελειώσω αυτό. Ναι, δηλαδή εκεί το τελειώνεις απλά. Οπ. Ου, έξυπνο εδώ, πέρα, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ναι, 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 ναι. Έμπειρο. Έμπειρο το τακουνάκι. Για να δούμε, με την μία στα η μπάλα ξανά στη μέση, υπερβολικό το passing game, βλέπει όμως τον Αντριάνο, κόβεται τελευταία στιγμή. Εντάξει. Έχουμε φτάσει, κοντεύουμε στο... Ναι, και έχει χρόνο. Κάνει 5 κλασικές, 7. Ναι, εντάξει, όχι 7, 5 σίγουρα. 5 σίγουρα. Ναι. 5 σίγουρα, εντάξει, θα το ξαναδούμε στο, ξαναδούμε στο βίντεο. Παίζει και ο Μπάγκερ να έχει κάνει μόνο ένα σούτ στο... Σε το παιχνίδι. Ακριβώς. Έτσι. Να πείστε αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα τραγικό λάθος. Τραγικό, μόνο πάμε και για το δεύτερο σουτ. Εντάξει. Τον κόλλησε ο Αλή. Ο χαμένων ευκαιριών είναι αυτό. Τον κόλλησε ο Αλή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, 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 ναι. Τελευταία φάση, τελευταίο κόρνερ. Δηλαδή... Περιμένουμε τον Πικέ να ανέβει κάποια στιγμή. Ναι, κάποια φάση του Μπάιερν εδώ να ανέβει. Ίσως θα μπορούσε να το ρυθμίσει εξ αρχής αυτό το πράγμα γιατί μην ανεβαίνει. Ναι, κάτω, όχι, δεν το θέλει. Δεν το θέλει, όχι, όχι. Το έχει πει, του λέω, βάλτε από την αρχή. Στα μεταξύ μας πάντα. Ναι, δεν το βολεύει. Όχι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να ανεβαίνει σιγά-σιγά. Ωραία, για να δούμε εδώ με τον Ινιέστα, κόβει ο Αλιμενίδη και τέλος. Τέλος λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 ο Αλιμενίδη χάνει από τον Bayern. Ο Bayern βρίσκεται ένα βήμα από την τετράδα τουλάχιστον. Μισό θα έλεγα γιατί τα ξαναλέω. Έχει άλλο ένα μετάλλο. Οπότε πάμε να δούμε λίγο και το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ μαζί μας ο Ρεντ Γκόχαν. Υπενθυμίζουμε λίγο. Με τα μπλε είναι ο Bayern και με τα μαύρα ο Αλιμενίδη. Πολύ ωραίο εδώ τώρα το passing game του Bayern, θα έρθει η σέντρα και κόβει ο Αλιμενίδη και έχει τώρα δυνατότητα. Όχι, κόβεται από τον Bayern ξανά. Okay. Λάθη είναι, λάθη πάρα, ναι, πολλά, πάρα πολλά λάθη. Ανάπτυξη, ο Αλιμενίδη εδώ, λάθος. Ναι. Εντάξει, ήθελε να δώσει την πάσα και να φύγει, δεν του βγήκε. Να φύγει τι, δηλαδή κάνουν λάθη τα οποία δεν επιτρέπουν σε αυτό το σημείο που είμαστε πλέον. Δεν θα έπρεπε να γίνουν τέτοια λάθη. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πώς αναπτύσσονται οι οικονόμου, Άκης 3-3 και ούτω καθεξής. Ορίστε, φαίνεται και στα σούτ αυτό που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Και ο Λιμενίδη τώρα έχει χάσει ένα σωρό ευκαιρίες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα του βγαίνουν και στα δεύτερα. Ελπίζουμε για αυτόν να μην το πληρώσει άσχημα. Τώρα εδώ πάλι με τον Σάντς και λογικά θα βγάλει άλλη μια ευκαιρία. Εντάξει. Θα μπορούσε να μπει λίγο πιο μέσα. Λίγο πιο μέσα ήθελε. Ναι. Εντάξει, okay, θα αλλά βιάστηκε. Θα αποκλείσουμε τον Αλιμενίδη λόγω τέτοιο. Ότι πετάει πολλές ευκαιρίες. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Χάνει ένα σωρό ευκαιρίες. Μου θυμίζει το δεύτερο μάτς ήταν με τον Κεφιό. Όχι, ήταν δύο μάτς με τον Κεφιό. Δηλαδή, στο ένα που ήταν. Στο πρώτο μάτς. Στο πρώτο μάτς με τον Κεφιό ήταν τραγική η κατάσταση. Δηλαδή έχανε τη μία ευκαιρία μετά. Αυτό δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο, αλλά τελικά έχασε. Ναι. Δεν το κατάφερε. Και τελικά. You can do it. Το επαναλαμβάνει όμως σήμερα, οπότε πολλά respect. Δηλαδή, οκ. Okay. Τελείωμα φάσεων δεν έχει ακούσει ποτέ. Πιστεύω όταν δει σε επανάληψη το βίντεο. Ναι. Δηλαδή, πλέον το επόμενο χρόνο θα μπορούμε να το κράζουμε κάθε μέρα που το βλέπουμε. Πλέον, ναι. Ναι, αυτό. Ναι. Καλά, δεν έχει τελειώσει το μάτι, είμαστε στο 57. Είμαστε στο 57, αλλά κοίταξε πώς το πάει, επειδή μπορεί να χάσει άλλες 10. Αν δεν πέρα θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ. Πήγε ο διαιτητής να δώσει πλεονέκτημα. Τελικά το φάουλ. Στα ανάκλου, τι επίπεδο έχει ο Αλή. Ακριβώς. Επιλέξει για να δούμε τον τώρα εδώ με τον Ντάνι Αλβες. Τι έκπληξη. Μπορούσε να πάρει το Κεϊτά ή το Μέση. Όχι, συνήθως παίρνει τον Ντάνι Αλβες. Δεν ξέρω βέβαια αν ο Αλίμεν ήδη είναι τόσο καλό στα Νάκελ. Για να μας δείξει κάτι καινούριο. Ναι. Με τον Μέση. Πολύ έξυπνη και αυτή η κίνηση. Θα έρθει η παράλληλη. Όχι. Φαινόταν ότι θα την έκοβε. Δεν. Ήταν φορτωμένη άμυνα. Μπορούσε να κάνει το πάλι με το Βίγια. Όμορφα τόσο. Ούτε όχι. Όχι, πολύ ωραίο. Γκολ, κάτω επιτέλους. Γκολ. Εντάξει. Η δέκατη ευκαιρία είναι το γκολ. Αν χρειάζεται άλλες 10, το έχει χάσει το μάτς. Το λέω εγώ από τώρα. Στις 10 το ένα δώρο. Ναι, στις 10 το ένα δώρο. Συγκεκριμένη περίπτωση. Δώρο λοιπόν στο Bayern και ισοφαρίζει με 1-1. Για να δούμε λίγο ο Bayern αν ανταποδώσει αυτό το όμορφο δώρο του Αλή. Και να πετάξει κανένα γκολάκι. Έτσι, χωρίς να έχουμε κάνει φάση. Χωρίς να κάνει φάση, αλλά και στο πραγματικό ποδόσφαιρο αλλά και στο προ, όποιος κάνει φάση και τις χάνει, το πληρώνει πολύ. Το πληρώνει πολύ ακριβά, ναι. Και θα μας έρθει και τους άγωνες σήμερα.
Για να δούμε εδώ με τον Ιέστα, Ντανιέλ Άλβης. Τώρα, μήπως έχει πάρει φορά ο Αλή, αλλά θα μου πεις όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού πιέζει, δηλαδή δεν κάνει κάτι λάθος. Σε ίστρο ήταν το σύνορα, δηλαδή. Τι άλλο να κάνει. Ναι, τι άλλο να κάνει. Εδώ με το Σάντσες, πάρα πολύ ωραία, βγάζει το Μέση, θα προλάβει λογικά την μπάλα και θα έρθει η σέντρα. Όχι, πολύ σωστά κόβει, έχει χώρο, υπερβολική τρίπ. Τη σώνει την μπάλα. Σουτάρει και γκολ, oh! Φοβερό. Top. Πάρα Άξι. Πολύ ωραίο το γκολ. 2-1, ναι. Φοβερός χειρισμός. 2-1, μεγάλη ανατροπή. Και τώρα για να δούμε λίγο τι μπορεί να κάνει ο Bayern. Τελικά ο Αλή δείχνει ότι κατέχει και τεχνική στο χειρισμό. Ο Αλιμενίδη βάζει μεγάλη υποψηφιότητα για να μπει στη διάδα. Είναι σήμερα Σουτάρει η μέρα όμως, του. Oh, όχι. Έτσι απλά. Ήταν η μέρα του. Τελείωσε εδώ. 2-2. 2-2. Γρήγορη απάντηση. Στα δύο δώρα του Αλιμενίδη ήρθε καπάκι το δωράκι από τον Bayern, ισοφαρίζοντας έτσι το 71. Στα τρία σου τον target που έχει κάνει ο... Τρία, ναι, δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Για να δούμε λοιπόν, στο 72 με τον Βίγια, άνοιξε πολύ την μπάλα, η μπάλα όμως είναι στο Μέση. Μα τι χάνει αυτό το παιδί, δηλαδή, εντάξει. Κάτι ένα τεζαβού δεν νιώθω αυτή τη στιγμή. Κάπου Πάτρα ήταν. Καρναβάλι εποχή. Η μπάλα δεν έχει βγει, αλλά δεν αγωνόμαστε, γιατί γενικά ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θα ξαναχάσει άλλη μια ευκαιρία. Απίστευτο, απίστευτο. Ναι, τρομερά απίστευτο αυτό εδώ τώρα με τον Ντανιέλ Άλβες. Κάτσε να δεις που θα προηγηθεί κιόλας και ο Μέχελης. Λες, ναι, μπορεί. Ναι. Ωραία, ωραία. Τελευταία στιγμή έκοψε ο Αλή εδώ πέρα. Έκοψε τελευταία στιγμή, πολλές καραμπόλες. Η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Αλιμενίδη. Με τον Ντανιέλ Άλβες βγάζει την μπάλα γρήγορα έξω. Βίγια κρατάει την μπάλα όμορφα. Φαουλ. Τώρα που είναι στη μένη φάση να πούμε κάτι, μην ποντάρετε ποτέ Αλή, πάτε ναι, κουβά. Ναι, γενικά μην ποντάρετε ποτέ Αλή, είναι πάτε κουβά, είναι σίγουρη λύση να πας κουβά. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ με τον Ντανιέλ Άλβες, ο σουτ. Όχι, κερδίζει το κόρνερ όμως. Goal, ναι, όχι, out τελικά. Όχι, σε, ναι, νομίζω ναι. Ότι βγήκε σε out, out, 78, αμυντικό. Για να δούμε άμα δούμε άλλη μια παράτηση και πέναλτι. 2-2 το μάτς. Εντάξει. Πολύ ωραίο πέρα... εδώ με τον Αλή. Γυρνάει τη σίγουρη μπαλιά γιατί δεν είχαν ανέβει οι παίχτες του. Ναι. Οπότε τώρα είναι όλοι μπροστά. Πολύ γρήγορο. Α, φάουλ. Θετικό εδώ. Φάουλ δυστυχώς. Για τον Αλιμενίδη στο 80. Ο Μπάιερν, ο οποίος και στο προηγούμενο μας και στο αυτό το μας κάπου έχει χάσει τα πατήματά του. Σίγουρα με την εικόνα μου σίγουρα τα έχασε. Με τον Αλή 2-2 γκολ. Okay. Πολύ αποτελεσματικό, αλλά δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Εντάξει, αυτό το μάτσο ο Αλή είναι σαφώς καλύτερος. Σαφώς, αλλά... ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ήδη πάρει την πρόκριση. Με μεγάλη διαφορά κιόλας. Ακριβώς. Τερμάτων, βέβαια. Το μάτσο είναι 2-2. Τα κατάφερε. Μπράβο, Αλή. Ο Σάντσες, ο Αλιμενίδη, όμορφα στο Μέση. Περιμένει. Πάρα πολύ ωραία η παλιά. Για να προλαβαίνει. Τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή κόβει εκεί. Πολύ όμορφη φάση. 5 λεπτά έχουν μείνει για να ακριβώς. Δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 5 λεπτά. Για να δούμε τώρα όμως ο Bayern γίνεται επικίνδυνος. Αναπτύσσεται γρήγορα με τους Άνθες. Δεν έχει γυρίσει ο Αλιμενίδη τους παίχτες του πίσω και κόβεται. Κόβεται η μπάλα πάνω κάτω τώρα τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού με το Μέση να τρέχει ο Αλιμενίδη. Το... Όχι, βιάστηκε εκεί πέρα με τον Τζάβι. Βιάστηκε αυτό το 1-2. Ξανά ο Bayern από την άλλη μεριά. Δεν πηγαίνει σε ένα control game, δεν ψάχνει ένα καλό shoot. Τώρα με το Βίγια μέσα σε ένα δύο, γίνεται επικίνδυνος, μπαίνει μέσα, όχι. Βιάστηκε και εδώ και τώρα ο Αλιμενίδη τελευταίο λεπτό στο 91. Για να δούμε αν ο διαιτητής το αφήσει το επόμενο. Ο Αλιμενίδη περιμένει. Βιάστηκε πάλι. Βιάστηκε πάλι. Επομένως. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε για τον Αλή. Ακριβώς. Ήταν πολύ ωραίο μάτς. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. 2-2 παράταση. Θα πάρουμε και ένα, θέλουμε και ένα γρήγορο σχόλιο από το control όσον αφορά το Napoli El Principe. Να δούμε τι γίνεται εκεί σε αυτό τον αγώνα. Εδώ, Αλιμενίδη Μάιερ. 2-2. Ναι, θα μπορούσε παράταση. Να το είχε καθαρίσει το παιχνίδι ο Αλέ από την αρχή. Να του πω ότι δεν βγήκαν οι φάσεις, δεν μπορώ να το πω. Όχι. Σπατάλησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Όταν φτάνει σε τέτοιο. Σε τόσο ναι. Μακρινό επίπεδο, κανονικά θα πρέπει να το ξαναπαρήσει. Ναι, αυτά ακριβώς. Μετράνε. Στην Πάτρα έτσι έχασε ναι. Να την και πρόκληση στους μεγάλους τελικούς, ακριβώς. Για να δούμε τώρα λοιπόν πώς θα διαχειριστεί τον αγώνα. Επιστρέφουμε με τα μπλε. Ο Bayern, με τα μαύρα, ο Αλιμενίδη.
Έναρξη πρώτης παράτασης. Ακριβώς, ακριβώς. Πρώτη επίθεση για τον Μπάγερ. Για να δούμε τώρα εδώ. Ο οποίος έχει βάλει τον αφελάι. Έχει βάλει τον αφελάι μέσα. Και εδώ με τον Ντάνιελ Άλβες έρχεται η σέντρα. Όχι. Κεφαλιά με το Μέση. Και το Μέση δεν νομίζω να ήταν σωστή επιλογή. Και τώρα ο Αλμενίδη με το Φαμπέργκας. Αναπτύσσεται Μέση. Όχι. Ναι, σωστά. Συγγνώμη, λάθος ήταν εγώ. Βγάζει πάρα πολύ έξω τον Μέση. Κακιά πάσα. Για να δούμε όμως μπορεί να εκμεταλλευτεί. Συγκλίνει προς τον άξονα και κλέψει. Κόβεται πολύ έξω πολύ, από το Τσάβι. Και ο Μπάγερν τώρα ξανά σούπερ εδώ η τρίπλα με τον Μέση. Τριπλάρι και σταματάει εδώ. Ξέρει πώς παίζει, ξέρουν και δύο παίζει. Καλά, ναι, και ο ένας ξέρει τον άλλον. Σίγουρα, απλά εδώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ερχόμενος στο τελικό, πρέπει να είσαι και λίγο προετοιμασμένος να έχεις ένα-δύο. Ναι. Γιατί είναι πολύ πιθανό να πέσουν το παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει καθόλου διάρκεια της χρονιάς μεταξύ τους. Ναι, είναι στις ομάδες και να δουν και πέντε πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, στο 98 λοιπόν. Ο Μπάγερν εξακολουθεί να μην κάνει κάτι τρελό. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί λίγο να σιγουρέψει κάποια πράγματα. Ναι. Προκαλεί εδώ. Για να δούμε άμα κάνει το λάθος του όμως. Όχι τελικά. Ναι, θέλει να ανέβει η Θέλει να ανέβει από το Αλμενίδη. Ναι. Όντως, άμα προσέξει, έχει ανέβει. Ισχύει. Αλλά τα κάνει λάθος. Ναι, τα κάνει λάθος τελικά. Δεν το κάνει τη χάρη και ξανά ο Αλμενίδη εδώ. Ένα γκολ είναι χρυσό στην παράταση. Δύσκολα ισοφαρίζεται. Ναι, πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Ναι, και εδώ που φτάσαμε είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν γυρνάνε τα μάτσα έτσι. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε στην άλλη τώρα. Να δούμε τώρα εδώ ο Αλμενίδη, αν μπορεί να αναπτυχθεί. Με το Βίλια κρατάει την μπάλα και αυτός γυρνάει στο πικέ. Απλώνει το παιχνίδι του. Με το δεν ξέρω αν θα βγει η φάση Όχι. στην πρώτη παράταση. Το αφήνει, το αφήνει, το αφήνει. Okay. Λοιπόν, 2-2 το σκορ παραμένει. Δεύτερο ημίχρονο. Πάει εναντίον Αλμενίδη. Για να δούμε αν πάμε στα πέναλτι. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο στο. Όχι, δεν καμία ευκαιρία και από τους δύο. Δηλαδή ουσιαστικά λίγο φοβούνται και οι δύο να κάνουν και λάθος μπαλιά. Ο Μπάγερ είναι σαν να φοβήθηκε ναι, να κάνει το παιχνίδι του Αλί. Ναι. Γιατί σε όλο το παιχνίδι τον πιέζε, βλέπουμε έχει αλλάξει και το σύστημά του. Έχει γυρίσει λίγο πιο. Με Πέντρο ο Αλμενίδη μέσα. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή στην περίπτωση. Βγάζει το Σάντζες. Ακριβώς, για να δούμε εδώ τώρα ο Μπάγερν με τον Μέση. Πήγε να ευνηδιάσει τον Αλμενίδη, δεν τα κατάφερε τελικά. Για να δούμε εδώ πέρα το κόρνερ, όταν έρθει ο Πικέ. Ακριβώς. Το μεγάλο ταξίδι του Πικέ. Και ναι, βλέπουμε τον Πικέ. Ακριβώς. Μπαλά έρχεται μέσα. Παραλίγο εδώ με τον Πικέ, ναι. Εδώ δεν έπαιξε τόσο σωστή άμυνα. Λάθος εδώ του Αλμενίδη. Χάνει την μπάλα άσκοπα και χαρίζει άλλο ένα κόρνερ στον Μπάγερν. Δεν πρέπει να χαρίζουμε τέτοιες φάσεις, ειδικά στη δεύτερη παράταση. Θα μπορούσε πολύ πιο γρήγορα να αναπτυχθεί. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι σαν να τελείωσε ο επιθετικός του Ίστρος στην παράταση. Κάτσε και λίγο παραπάνω. Ο Μπάγερν δεν τον άφησε και, δεν του άφησε και πολλά περιθώρια, και αυτό να λέγεται. Όντω γιατί τον είχε σε ένα ξέφρενο ρυθμό. Ακριβώς. Λάθος άμυνα. Λάθος άμυνα πάλι από τον Αδίνη, ναι, και, και ο Μπάγερν όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε καθόλου, πολύ κακό, δηλαδή για το τίποτα. Μπορεί να μην το πήγε την άλλη άκρη και... Okay. Για να δούμε εδώ πέρα, είμαστε στα 110. Στα 110, μένουν άλλα 10 λεπτά στην παράταση για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Εδώ ο Αλμενίδη με το Μέση περνάει όμορφα τον αφελάει. Θα συγκλίνει, όχι, τελικά κόβει προς τα μέσα. Ήθελε το κάτι παραπάνω εδώ, αν περνούσε βέβαια θα ήταν... Καλά, ας μην λέμε πολλά λόγια για τον Αλίμι, αλλά θα ήταν σίγουρο το γκολ. Πολύ όμορφα, αλλά δεν του βγήκε εδώ. Δεν του βγήκε, πολύ ωραία σκέψη. Είναι και πιο κουρασμένοι τώρα οι παίκτες. Ακριβώς. Δεν βγαίνουν όλα αυτά που θέλουμε. Για να δούμε τώρα, λοιπόν, με τον Αφελάι. Μπροστά. Που είναι ξεκουραστός, θα βγάλει τη σέντρα. Παράλληλη παλιά. Τελευταία στιγμή δεν έβαλε το πόδι. Ναι. Εδώ θα έχει, μπορούσε να έχει γίνει ζημιά. Και μετά δεν υπήρχε επιστροφή. Ακριβώς και τώρα εδώ με τον Πέντρο Μασκεράνο. Περνάει ο Αλμενίδη, κρατάει την μπάλα, δεν είχε στήριξη εκεί και χάνει μοιραία την μπάλα. Ναι, εντάξει, ο Μασκεράνο δεν φημίζεται για την ευελιξία του. Καλά, ναι, σαφώς. Είναι για άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Φοβερό αμυντικό ο Χαφ. Το 118, μένουν πολύ λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και αυτό το ματς. Είμαστε στο τέλος. Για να δούμε λίγο, όχι. Κόρνερ, τελευταίο κόρνερ. Το οποίο ελπίζω κερδίζει. Να μην κάνει, ναι, ελπίζω ακριβώς. Να μην κάνει. Λάθος πάλι. Φέρνει το Πικέ. Τρέχα, Πικέ μου, τρέχα. Με
τώρα, αν έχει καμιά έκπληξη. Ο Μπάιερν όχι, το κλασικό του. Γκολ! Γκολ! 2-1, ο Αλιμενίδη χάνει. Απίστευτα αυτό το match. Ήταν δικό του και το έδωσε. Απλά. Δηλαδή, πάλι λάθος άμυνα, θα μπορούσε να βγάλει λάθος. Τερλά λάθος άμυνα ακριβώς. 3-2 εδώ τη παράταση. Εδώ τώρα κρατάει ο Μπάιερν την μπάλα, δεν ναι. πρέπει να βιάζεται. Φάουλ από τον Αλιμενίδη. 3-2. 3-2 τέλος. GG. Ο Μπάιερν είναι στους 4. Επίσης, Οικονόμου, Άκης, 3-3-3. Και ο Νάπολη είναι και αυτός επίσης στους 4. Με 3-0 πέρασε το εμπόδιο με ένα.